Για πάμε, ναι. Χριστός, μην πνιγείς. Ναι, πάμε. Ω, καλός το Παουκτζή. Ποκαστοριά Παουκ. Ποκαστοριά Παουκ, ναι. Σε κατάλαβα, βλάκα. Όρθιο γελάδι, λέγε. Λοιπόν, Τάκη. Ναι, λέγε. Πήρα να πω μια δυσάρεστη είδηση. Ναι. Τι, πέθανε. Χθες πέθανε στο άρρωστο οριστικό ένας φανατικός φίλαθλος του Ολυμπιακού, ένα νέο παιδί 52 χρόνων, ο Σάββας. Όσοι μας ακούν ξέρουν για ποιον λέω. Είχε δυο μεγάλες αγάπες, τον Ολυμπιακό και τον Παναργιακό. Μάλιστα. Και θέλω να του ευχηθώ καλό παράδεισο. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτό το παιδί. Και εγώ, φίλε μου, το ίδιο συλληπιτρία στην οικογένειά του και σε παραδέχομαι. Είσαι μια χαρά άνθρωπος. Έτσι, για σήμερα μόνο αυτό, δεν θέλω τίποτα άλλο. Καλή νύχτα. Φίλε μου, ειλικρινά, μπράβο σου. Υπάρχουν και παουτζίδες που έχουν αισθήματα. Μπράβο του. Μπράβο, φίλε Παοκτζή, δεν στο είχα. Σου δίνω συγχαρητήρια για το φίλο που πέθανε. Συλληπιτήρια από μένα και όλους τους Ολυμπιακούς στην οικογένειά του. Εμπρός. Ταγί, καλησπέρα. Γεια. Μιλάω. Λοιπόν, μην με κλείνεις, σε παρακαλώ. Άντε, γεια! Δεν θέλω παρακάλια εγώ. Θα έχετε το θάρρος και θα μιλάτε. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικός μου λογαριασμός. Όταν μου λένε, Τάκη, σε παρακαλώ, μην με κλείσεις, μου τη δίνει. Γιατί σημαίνει ότι δεν είσαι σωστός αντίπαλος. Κατάλαβες πώς το λέω τώρα. Έχεις πάρει χαμπάνι. Μπρος. Ναι. Παιδιά, μιλάτε. Αύριο δεν δουλεύετε ούτως ή άλλως. Μας έχουν κάνει έτσι. Μπα, κοιμηθείτε μέχρι στις 12, οπότε μιλάτε. Ναι. Άρα μόνο από μένα, από τα νεύρα. Ναι. Παναθηναϊκός μιλάω. Όχι, δεν μιλάς. Δεν, είδατε τι κότες είστε. Παναθηναϊκός με μιλάω, ρε. Έτσι πρέπει να πεις. Δεν ρωτάνε, ρε. Εδώ παρακάλια δεν δέχομαι εγώ. Όσοι είναι τόμπροι θα παίρνουν τηλέφωνο και από εκεί πέρα, εδώ είμαι εγώ. Εμπρός. Ναι. Ναι. Ναι, λέγε. Από Καστοριά Πάουκ. Άκουσε, φίλε. Σήμερα ήταν μια συγκινητική μέρα για το φίλο μου, το φίλο του Παουκτζή. Να τα λέμε καλά. Το φίλο του Παουκτζή έδωσε συλληπιτήρια σε έναν Ολυμπιακό που είναι προς τιμή του. Άνθρωπος, είναι σωστός. Γι' αυτό και το έκανε. Στην οικογένεια του Ολυμπιακού που πέθανε το παιδί, το παλικάρι αυτό 50 χρονών. Μην κάνουμε τέτοια τώρα. Άλλη μέρα θα το πάμε και στο γέλιο. Ναι. Εμπρός. Ο πίσω το... Τι. Δεν πειράζει, παιδιά. Να ξέρετε, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Δυστυχώς για σας, αυτή η ομάδα που έχω λατρέψει, σας έχει κλείσει το σπίτι.